Γιγαντώθηκε το θέμα των νέων επιστημόνων που ξεπερνούν τους 300. Εν μέσω πανδημίας έμειναν αβοήθητοι από την κυβέρνηση, υποστήριξε ο βουλευτής Ροδόπης Δημήτρης Χαρίτου, που σημείωσε ότι βρίσκονται σε οριακό σημείο, ενώ αναφέρθηκε και στα υπόλοιπα θεσμικά ζητήματα που συζήτησε με το Διοικητικό Συμβούλιο του Δικηγορικού Συλλόγου Ροδόπης. Είχαμε μια πολύ ουσιαστική συζήτηση με το Διοικητικό Συμβούλιο του Δικηγορικού Συλλόγου Ροδόπης. Και θέλω να τους ευχαριστήσω και δημόσια για αυτή τη συνάντηση. Συζητήσαμε ζητήματα που αφορούν την απονομή δικαιοσύνης, αλλά και ζητήματα που αφορούν τον κλάδο των δικηγόρων. Είναι αλήθεια, υπάρχει συναντήληψη σε σημαντικά ζητήματα, όπως αυτό της αναστολής ουσιαστικά της λειτουργίας των δικαστηρίων και των δυσμενών επιπτώσεων που έχει στους πολίτες και στα δικαιώματά τους. Και βέβαια τέθηκε η ανάγκη της λειτουργίας του ανοίγματος με βάση βέβαια περιοριστικά μέτρα και τα υγειονομικά πρωτόκολλα και βέβαια την προτεραιοποίηση για εμβολιασμό των δικαστικών λειτουργών. Στη συζήτηση τέθηκε με πολύ ένταση, είναι αλήθεια, το πολύ σοβαρό πρόβλημα το ότι εν μέσω πανδημίας γιγαντώθηκε το θέμα, το πρόβλημα της οικονομικής επιβίωσης αυτών των νέων επιστημόνων που ξεπερνούν τους 300 και που ουσιαστικά όλη αυτή την περίοδο έμειναν οικονομικά αβοήθητοι από την κυβέρνηση, βρίσκονται σε ένα οριακό σημείο και υπάρχει πολύ μεγάλο ζήτημα αν θα μπορέσουν πολλοί να συνεχίσουν αυτήν την επαγγελματική τους και επιστημονική τους δραστηριότητα. Συζητήσαμε επίσης θεσμικά θέματα που αφορούν τον κλάδο, όπως το αίτημα να διαχειρίζονται οι ίδιοι τον ειδικό λογαριασμό ανεργίας, ένα ταμείο που τροφοδοτούν οι ίδιοι με τις εισφορές τους, αλλά δυστυχώς με τους περιορισμούς που θέτει η κυβέρνηση, δεν μπορούν να το αξιοποιήσουν για να στηρίξουν οικονομικά τους δικηγόρους. Όπως επίσης, στη συζήτηση τέθηκε το θέμα της υπαγωγής ή όχι στο καθεστώς υποβολής ΦΠΑ για ένα ύψος εισοδήματος πολύ περισσότερο από τις 10.000 που υπάρχει σήμερα, ακούστηκε στο ύψος των 25.000 ως εισόδημα και βέβαια ακούστηκαν και με πολύ προσοχή τουλάχιστον από την πλευρά μας, ακούστηκαν από τους εκπροσώπους της διοίκησης του Δικηγορικού Συλλόγου, ζητήματα γενικότερα κοινωνικού ενδιαφέροντος, όπως αυτά της ανάγκης αλλαγής του πτωχευτικού κώδικα και των επιπτώσεων που θα έχουν, γιατί ο υπάρχον πτωχευτικός νόμος ουσιαστικά οδηγεί στη δίμευση περιουσίας κόσμου της επιχειρηματικότητας, αλλά και της αρπαγής της πρώτης κατοικίας. Ακούσαμε, είναι αλήθεια, με πολύ προσοχή ζητήματα που συνδέονται με την ανάγκη με στήριξη, με διοικητικό προσωπικό των δικαστηρίων, γιατί προφανώς με το φόρτο που έχει δημιουργηθεί θα είναι δύσκολο όλο το επόμενο διάστημα να προχωρήσει με ταχύτερο τρόπο η εκδίκαση υποθέσεων και η απονομή της δικαιοσύνης. Από την πλευρά μου δεσμεύτηκα για τα σοβαρά αιτήματα και της οικονομικής ενίσχυσης των νέων δικηγόρων, αλλά και της απονομής της δικαιοσύνης, να είμαι δίπλα τους στο επόμενο διάστημα, άλλωστε ό,τι αιτήματα υπήρξαν,
ό,τι αναφορές γίναν μέχρι τώρα από τον σύλλογο εδώ των δικηγόρων της Ροδόπης, βρήκαν το δρόμο, τον κοινοβουλευτικό δρόμο, την κοινοβουλευτική διαδικασία για να φτάσουν στους αντίστοιχους υπουργούς δικαιοσύνης και οικονομικών. Γι' αυτό και το επόμενο διάστημα προσβλέπω στη συνεργασία, στην καλή συνεργασία που ήδη υπάρχει και βέβαια θα είμαι αρρωγός και δίπλα τους σε ό,τι πρωτοβουλίες πάρουν για τα πολύ σοβαρά ζητήματα που συζητήσαμε στην πολύ ουσιαστική συζήτηση που είχαμε. Θέλω λοιπόν και πάλι να τους ευχαριστήσω και την Πρόεδρο και τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου για αυτήν την πολύ ουσιαστική συζήτηση που είχαμε. Την λειτουργία της δικαιοσύνης με υγειονομική ασφάλεια ζητά ο Δικηγορικός Σύλλογος Ροδόπης, όπως ανέφερε η Πρόεδρος Ιωάννα Χατζιαντωνίου, που ανέφερε και τα σημαντικότερα ζητήματα που αντιμετωπίζει ο δικηγορικός κλάδος. Θα ήθελα να ευχαριστήσω θερμά τον κύριο Χαρίτου, τον βουλευτή της Περιφερειακής Ενότητας Ροδόπης, για την παρουσία του σήμερα στο Διοικητικό Συμβούλιο του Συλλόγου. Του εκθέσαμε, όπως πολύ αναλυτικά ανέφερε ο κύριος Χαρίτου, όλα τα θέματα του κλάδου μας. Και εκείνο το οποίο ζητάμε εμείς ως δικηγορικό σώμα είναι η λειτουργία της δικαιοσύνης με υγειονομική ασφάλεια αλλά και με δικονομική ασφάλεια. Και όταν λέω δικονομική ασφάλεια, εννοώ το γεγονός ότι η οικία, η λειτουργία των δικαστηρίων, όπως ξέρετε, βγαίνει κάθε Σάββατο. Κάθε Σάββατο, λοιπόν, κάθε Παρασκευή κλείνει η δικαιοσύνη και ξεκινά ξανά τη λειτουργία της Δευτέρα. Οπότε εκεί δημιουργούνται πάρα πολλά προβλήματα και δημιουργείται και ανασφάλεια δικαίου. Του θέσαμε το θέμα της οικονομικής ενίσχυσης των δικηγόρων, γιατί στην ουσία από πέρσι, στις 12 Μαρτίου, που βγήκε η πρώτη οικία, ήταν κλειστά τα δικαστήρια μέχρι 31 Πέμπτου. Λειτουργήσαν μόνο Ιούνιο. Ιούλιο-Αύγουστο είχαμε τις δικαστικές διακοπές και ξανά Σεπτέμβριο και Οκτώβριο. Και από 7 ενδεκάτου είμαστε πλέον σε μερική αναστολή λειτουργίας, αλλά ωστόσο και από τις υποθέσεις που επιτρέπεται βάσει των ΚΙΑ που εκδίδονται να εκδικάζονται, ελάχιστες υποθέσεις, είτε γιατί δεν υπάρχει οικονομική δυνατότητα, είτε λόγω κρουσμάτων, είτε λόγω του γεγονότος ότι οι δημόσιες υπηρεσίες υπολειτουργούν και δεν μπορούμε έτσι να διεκπαιρώσουμε σωστά την εργασία μας. Και σε όλο αυτό το χρονικό διάστημα των 13 μηνών, η οικονομική ενίσχυση που πήραμε από το κράτος ήταν μόνο στην πρώτη φάση της πανδημίας το ποσό των 600 ευρώ και μετέπειτα το ποσό των 400 που το πήρε ένας πολύ μικρός αριθμός συναδέλφων, το οποίο είναι χρήματα δικά μας, είναι από τον ειδικό δυναμητικό λογαριασμό του ΟΑΕΔ και στις επιστρεπτές προκαταβολές ενταχθήκαμε από την 4 και μετά και επίσης ένα μικρό τμήμα δικηγόρων λάβανε αυτή την επιστρεπτέα. Έτσι λοιπόν προσβλέπουμε σε αυτή τη συνεργασία με τον κύριο Χαρίτου και στη στήριξή του. Του ζητήσαμε να δει όλα τα θέματα που του εκθέσαμε και επίσης τις φορολογικές όσον αφορά το ΦΠΑ, το θέμα του καθεστώτος του ΦΠΑ, εκείνο το οποίο ζητάμε εδώ και αρκετά χρόνια είναι η απαλλαγή από το ΦΠΑ, η κατάργηση μάλλον του ΦΠΑ, άλλος η μείωσή του στο ποσοστό 15% και επίσης η επέκταση από το ποσό των 10.000 ευρώ στο ποσό των 25.000 ευρώ να υπάρχει απαλλαγή του ΦΠΑ. Τα προβλήματα τα οποία υπάρχουν στη δικαιοσύνη είναι πολλά. Ακόμη και το θέμα της έλλειψης προσωπικού που υπάρχει στις δικαστικές υπηρεσίες. Αυτή τη στιγμή, όπως ξέρετε, η εισαγγελία φετών υπολειτουργεί λόγω κρουσμάτων που έχουν διαπιστωθεί. Οι οργανικές θέσεις όλες δεν είναι καλυμμένες. Ο όγκος των υποθέσεων είναι τεράστιος. Οπότε όλο αυτό δυσχεραίνει όχι μόνο τη δουλειά των δικαστικών υπαλλήλων, αλλά και τη δουλειά των δικηγόρων. Υπάρχει μια οικονομική στενότητα σε όλους τους δικηγόρους. Καλούμαστε να πληρώνουμε τις ασφαλιστικές μας εισφορές, ενώ δεν λειτουργούν στην ουσία τα δικαστήρια. Αυτά τα καταβάλουμε με δικά μας χρήματα και τον ΦΠΑ και τις ασφαλιστικές εισφορές. Οπότε πρέπει άμεσα κάτι να λειτουργήσει κανονικά η δικαιοσύνη και εκείνο το οποίο προτείνουμε, είχαμε προτείνει να γίνεται η λειτουργία της δικαιοσύνης με χρονικό διαχωρισμό υποθέσεων, πινακίων, έτσι ώστε να υπάρχει και ασφάλεια δικαίου, έτσι ώστε να εργάζονται οι συνάδελφοι, να μην έχουν φτάσει σε αυτό το σημείο της οικονομικής εξαθλίωσης. Ευελπιστούμε ότι μετά το Πάσχα που θα ανοίξουν λογικά κανονικά τα δικαστήρια, θα μπορέσουμε να λειτουργήσουμε καλύτερα και θα δούμε τι προβλήματα θα προκύψουν. Ευχαριστώ και πάλι τον κύριο Χαρίτου.